30 χρόνια του χρόνου. Είναι. Παιδί να ήταν, θα έχει γεννήσει κιόλας. Πολύ, πολύ βαθιά συναισθήματα. Και ειδικά αυτό το τέλος εκεί που βγήκε ως μια προσευχή και ως αγανάκτηση, αυτό το «για την Ελλάδα ρε γαμώτο», ήταν πραγματικά απότοκο ακουσμάτων της γιαγιάς μου από τον Πόντο. Εκεί που έλεγε ότι εμείς, παιδάκι μου, τα αφήσαμε όλα πίσω και όλοι πίστεψαν ότι δεν θα ζήσουμε. Όχι μόνο έζησαν, μεγαλούργησαν και έβγαλαν τώρα το έτσι με συγκίνηση. Γιατί ο σύζυγος είχε πει ότι εάν δεν είχες σταγόνα ποντιακού αίματος στη φλέβα σου, δεν θα μπορούσες να κερδίσεις. Γιατί αυτός ήξερε την ιστορία, ήξερε το παρασκήνιο και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσα απεγνωσμένα να συρρυκνώσω τα χρόνια μου τα χαμένα. Σε 3,5 χρόνια έγινε Ολυμπιονίκης, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η φλέβα, ίσως να μην τα κατόρθω, να μην έφτανα στο μεγαλύτερο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι, το φορτίο, τι με γάμωτο μου και αγαπώ μου. Μας περιπτώσει. Το φορτίο είναι βαρύ που κουβαλάς. Και αυτό το φορτίο πρέπει να το σέρνεις με ευχαρίστηση και να προσπαθείς να το ανεβάζεις σε τέτοια επίπεδα αναγνώρισης από όλο τον κόσμο. Και όταν εσύ κατορθώσεις και είσαι εσύ ένα κομματάκι μαζί με πολλούς άλλους να τραβήξεις αυτό το μπερντέ και να πεις ότι ξέρετε εγώ ήρθα από εκεί, από τον Πόντο, είμαι στην Ελλάδα, σε μια πατρίδα που έχει 3.000 χρόνια ιστορία, που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί τα πάντα, νιώθεις αυτή τη δικαίωση να την κουβαλάς όλη σου τη ζωή σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που γεννήθηκες εδώ.